Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Εμπρός. Γεια Στάκη. Γεια. Γιάννης από Τυρναβό, ΑΕΚ. Ναι. Καταρχήν θέλω να σχολιάσω το γεγονός. Γιατί είμαι σε 6 λεπτά σαν μόνη. Τι είσαι. Χρόνο. Τι είπα. Σαν μόνη. Τι είπα ρε. Μίλα καθαρά ρε. Τι είπα. Τι είπα. Ρε. Τι. Γνώμη γιατί ο Μαρινάκης έχει κάψει ελληνικά. Μπράβο αγόρι. Μπράβο. Γιατί δεν πάει να το δώσεις στην αστυνομία να το υπογράψεις. Άντε μωρή πουτάνα πήγαινε. Να, γιατί υπάρχουν ακόμα πολιτικοί και πρωθυπουργοί που δεν παίρνουν αεροπλάνα, γιατί ψηφίζουν σαν το μαλάκα αυτό να είναι. Εγώ δεν θα πω την έκαψε την Ελλάδα ο Αλαφούζος, ούτε ο Μελισσανίδης. Τι είναι αυτή η μαλάκα, γιατί την είπες. Τόσο μαλάκας είσαι. Ρε παιδί μου, αν το έλεγες αυτό τη Δευτέρα που είχα εκπομπή, πάει στο διάλο που είχε ζέστη. Τώρα δεν έχει και πολύ ζέστη. Άρα είσαι μαλάκας κανονικός. Εμπρός. Και βλέπω που λες. Έλα, πάμε σε άλλη γραμμή. Εδώ με ανώματος δεν μιλάω, το ξέρετε, έτσι. Λοιπόν. Και μην βιάζεστε, πρέπει η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, γιατί νομίζω δεν τελείωσε η ΑΕΚ από μεταγραφές, αν δεν κάνω λάθος, ο Παναθηναϊκός. Ούτε ο Ολυμπιακός. Όταν θα αρχίσει η πρώτη αγωνιστική, που τότε νομίζω ότι έχουν τελειώσει οι μεταγραφές, νομίζω αποδεσμεύσεις, τέλος πάντων, θα έχουν κλείσει τα ρόστερ. Πιστεύω τώρα, άμα λείπει μία θέση, δεν τρέχει τίποτα, δεν από να περιμένουμε, έχει άλλη μία θέση εγώ. Απλά έχουμε πάρει τρεις παίκτες ή τέσσερις. Φλόρ, τρεις έχουμε πάρει, τέσσερις παίκτες. Τέσσερις. Εγώ, για να δω τον Ολυμπιακό όπως θέλω, εγώ θέλω όλες άλλες 7 μεταγραφές. Άλλες 7 μεταγραφές θέλω. Να τις κάνω 6 μέχρι εκεί. Εμπρός. Ναι. Επέστρεψε ο Παναθηναϊκός από τη 260 θέση, πήγε πόσο να πήγε, 250 και επέστρεψε η Πανάθα. Και ο Ολυμπιακός είναι τα τελευταία χρόνια από την 22η μέχρι την 32η, εδώ και 25 χρόνια. Και επέστρεψε ο Παναθηναϊκός. Εντάξει. Στα πρωταθλήματα όμως επέστρεψε της Ελλάδος. Δεν νομίζω, έχουν περάσει 13 χρόνια, 14 πάμε. Αυτό δεν το λέτε, ε? Όχι εσείς. Εσείς ξέρετε, υπάρχουν Παναθηναϊκοί που συμφωνούν μαζί μου. Τον Μπουρδελοσάη το λέει. Δεν το λέει. Εμπρός. Ναι. 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 Πώς είναι. Πάμε σε άλλη γραμμή. Αφού δεν ξέρεις που πήρες, τι να σου πω. Εσείς ποιο περιμένεις να... ποιο περιμένεις να είναι. Λοιπόν, εμπρός. Ναι. Εμπρός. Γεια σου, Στακή. Γεια. Δημήτρης από Καλεπέ, ο Αναθηναϊκός. Ναι. Θέλω να πω, να το δώσω ένα πράγμα που είπες πριν. Ποιο. Όμορφα και ωραία. Ρώτησε ένα φίλο αν του άρεσε ο Παναθηναϊκός, η ομάδα του, αν αυτό που είδε του άρεσε χθες. Ναι, ναι. Εγώ θα σου πω ότι δεν μου άρεσε ο Παναθηναϊκός καθόλου. Εσύ είσαι πιο λογικός από κάτι άλλο που λένε ότι η Πανάθα επέστρεψε. Κοίταξε, η Πανάθα επέστρεψε. Θεωρητικά ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που παλαιότερα είχε καλή πορεία στην Ευρώπη. Άκουρε, αγόρι μου. Αυτό το παλαιότερα είναι το 85 και το 95. Και έχουν περάσει 40 χρόνια και θυμάσαι αυτό. Άλλη επιστροφή έχει κάνει. Βρετάκι, ναι, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Εγώ έχω δίκιο. Εγώ είναι ότι ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στην Ευρώπη και μετά από τόσα χρόνια ξαναέκανε νίκη, ξαναβλέπουμε έναν Παναθηναϊκό. Α, ναι. Μπράβο, μπράβο. Σε αυτό συμφωνώ. Αυτό που είπα πριν. Μετά από 6 χρόνια, ναι.
Ακριβώς. Όχι ότι ήταν καλός ο Παναθηναϊκός. Ναι. Δηλαδή σε ντέρμπι, δηλαδή στο Καραϊσκάκι μέσα ή στη Φιλαδέλφια ή εκτός έδρας με ναι. αυτή την εμφάνιση, πιστεύω ο Παναθηναϊκός θα είχε φύγει με 2-3 ντέρμπι. Δηλαδή... Ναι, όπως αυτό που είπα, γιατί για το πρωτάθλημα δεν είναι έτοιμος ο Παναθηναϊκός. Σε καμία περίπτωση. Καταρχάς δεν μου αρέσει η επίθεση του Παναθηναϊκού προσωπικά, αν με ρωτάς. Τι δεν σ' αρέσει? Δεν μ' αρέσει η επίθεση, δεν έχει σεντερφόρο ο Παναθηναϊκός. Βέβαια, δεν έχει σεντερφόρο, ούτε ένα κλασικό εξτρέμ. Από αυτά τα εξτρέμ που έχουμε μεγαλώσει και ξέρουμε και μας αρέσουν. Βέβαια, ο Τζούρισιτς μου άρεσε, δεν ξέρω αν το είδες στο παιχνίδι. Δεν το είδα, αλλά είδα σημειότυπα και είδα τη φάση που έβαλε τον γκολ και αυτή η κίνηση μου άρεσε. Αυτό. Αυτή η κίνηση. Ναι. Απλά ένα πράγμα μόνο που με έχει στεναχωρήσει πολύ είναι ότι είπες πριν λίγο κάτι πολύ σωστό, ότι οι Έλληνες πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Εσύ δεν χαίρεσαι, Ρετάκη, μια ελληνική ομάδα κέρδισε στην Ευρώπη και μπορεί να βλέπουμε και τρεις και τέσσερις ελληνικές ομάδες στους ομίλους. Μπράβο. Δημήτρη, σε λένε. Δημήτρη, μάλλον. Άκου, Δημήτρη μου, εγώ με... Ό,τι έχω πει από 23 χρόνια έχω πει μόνο αλήθειες. Ορκίζομαι να μην προλάβω να σηκωθώ. Άκουσε με. Να είμαστε μονιασμένοι στα εθνικά θέματα, να μην υπάρχουν ρουφιάνοι ανάμεσά μας, να μην μισεί ο ένας τον άλλον. Στα οπαδικά, ρε φίλε μου, πες μου, ρε Δημήτρη, σε παρακαλώ πολύ. Σε άλλες χώρες βλέπεις τη Ρεάλ και την Μπαρτσελόνα να αγκαλιάζονται όταν χάνει μία και κερδίζει η άλλη. Δηλαδή, προφανώς και όχι, όχι, προφανώς. Μπράβο. Δηλαδή η Μπαρτσελόνα παρακαλάει να πάρει η Ρεάλ Champions League τώρα, η οπαδή της, λέω, η οπαδή της. Προφανώς και όχι, ρε Τάκη, αλλά μιλάμε για μια χώρα σαν την Ελλάδα που δεν περνάνε 5 και 6 αυτό, άκουσε μου, όταν η Ισπανία έχει 80 εκατομμύρια κόσμο, είναι πιο δύσκολο αυτό να μονιάσουν όλοι και πιο εύκολο σε εμάς. Γιατί η Ελλάδα όταν ήταν μονιασμένη το 21, το 40 και το 13 στο Βαλκανικό πόλεμο, τους πήρε ο διάολος όλους, φίλε. Μετά μας, ναι. μετά μας φάγανε τα πολιτικά και πήγαμε κατά διαόλου. Εγώ θέλω να είναι οι Έλληνες μεταξύ τους, να μην μισεί ένας τον άλλον, να αγαπάει ένας τον άλλον. Και την μπάλα που λες, Δημήτρη μου, δεν πειράζει. Ας αφήσουμε τελευταίο αυτό να είμαστε μουνιασμένοι. Ας μαλώνω εγώ κι εσύ. Αλλά στα άλλα εγώ θα είμαι χαρούμενος να έχω δίπλα μου εσένα τον Έλληνα στα χαρακόμματα απέναντι με τους Τούρκους. Εκεί πέρα είμαστε όλοι Έλληνες, φίλε. Σωστά. Εγώ πάντως θα χαρώ να δω και τον ΠΑΟ και τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό να προκρίνονται όλοι, να παίρνουν το μέγιστο. Να μπει και ο Παναθηναϊκός στο Μίλιο Τσάμπιονς Λιγκ και η ΑΕΚ όλοι. Ρε φίλε. Να έχουμε ελληνικές ομάδες, δεν τα έχει. Ρε Δημήτρη, ένα. Πάρα πολύ χθες. Μπράβο. Την ελληνική σημαία που είναι κρατή. Δεν είναι η ελληνική σημαία. Άκουσε, φίλε, πρώτα είναι το σήμα της ομάδας που πάει ψηλά και μετά σίγουρα και η εθνικότητα. Περίμενε, ρε Δημήτρη, έχεις ακούσει πόσοι Παναθηναϊκοί με παίρνουν εδώ. Και χαρήκανε όταν ο Ολυμπιακός δεν πήρε το κύπελλο στη Λιθουανία. Είναι κακό αυτό. Για μένα είναι πολύ φυσιολογικό, φίλε. Ναι. Εγώ προσωπικά κάποιο χτυπούσα στο τελευταίο σουτ. Τι, να μην μπει. Θα χτυπούσα να το βάλει ο Ολυμπιακός γιατί ήθελα η Ελλάδα, κατάλαβες. Δηλαδή, εντάξει, φίλε. Αντιπαλότητα. Αλλά όταν μια ομάδα που πάει για την κούπα, κάνει διαφήμιση στη χώρα σου, δηλαδή. Ωραία. Μπράβο. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν. Το μεταξύ μας, ναι, να κερδίζει ο Παναθηναϊκός αυτό το σουτ. Ναι, ναι. Περίμενε. Αλλά έχεις ακούσει όμως πόσα τηλέφωνα εδώ πέρα παίρνουν και λένε δεν το πήρατε. Εντάξει, αυτό είναι δυστυχώς δεν είναι ο υγιής σου φίλο αυτός. Δεν είναι αυτό, Δημήτρη, σε παρακαλώ. Είναι ένας οπαδός που αγαπάει την ομάδα του. Εγώ το καταλαβαίνω και σου λέω. Και εσύ έχεις κάτι πρωτοποριακό σαν φιλαθλός να λες να το πάρει ο Ολυμπιακός. Εγώ, ρε φίλε Δημήτρη, δεν μπορώ να το πω. Δεν σου λέω ψέματα. Αλλά εγώ όμως θέλω η οικογένειά σου και όλες οι οικογένειες των άλλων ομάδων να είναι μια χαρά. Υγεία και τύχη. Εντάξει, Ρετάκη. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Και εσύ να είσαι καλά. Και εσύ καλά να είσαι. Παιδιά, εγώ σας ορκίζομαι. Δεν θέλω να το πάρει άλλη ομάδα το πρωτάθλημα. Πώς το λένε, το κύπελλο στο ποδόσφαιρο, Ευρώπη λέω. Αλλά δεν θέλω όμως να πεθάνει κανείς Παναθηναϊκός. Ούτε να περνάει δυστυχισμένα και εγώ να περνάω απ' έξω και να χαίρομαι. Πρέπει να πάω να αυτοκτονήσω. Δεν είμαι Έλληνας. Και οι Έλληνες αυτή είναι η χάρη τους. Γιατί όποιο και σκοτάδι να προσπαθούν οι ξένες δυνάμεις, όλες οι δυνάμεις που καταλαβαίνετε τι λέω, να μειώσουν την Ελλάδα, να μας φέρουν Πακιστανούς, Ιρακινούς, ένα σωρό σκατά, η Ελλάδα πάντα θα ζει και ζει, γιατί έχει το φως. Το φως της δημοκρατίας, το φως... Τι φως έχουμε, τον πολιτισμό. Πού είχαν πολιτισμό, ρε παιδιά. Πού οι άλλες χώρες, πού ήταν ο πολιτισμός τους. Μετά τον Παρθενώνα, τι έχουν να μας δείξουν οι άλλοι. Οι Άγγλοι έχουν να μας δείξουν τον Big Ben και οι Γάλλοι έχουν να μας δείξουν τον πύργο του Άιφελ. Πολιτισμός είναι αυτός.
Εμπρός.